Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου ξεκίνησε ένα στοχευμένο πρόγραμμα δεντροφύτευσης. Η πρώτη φάση των δράσεων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Δεκεμβρίου στο Πάρκο Αλτιν Αλμάζη με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την πολύτιμη βοήθεια των μαθητών, 108 δέντρα φυτεύτηκαν στο Πάρκο Αλτιν Αλμάζη. Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα δέντρο φυτεύσεων στο αέριο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Κάναμε μια ωραία αρχή το πρωί από το Πάρκο Αλτιν Αλμάζη. Με σχεδιασμό, με τεχνοφυτικές μελέτες έτσι όπως πρέπει. Γνώμονάς μας είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καθώς και στόχος επιπλέον η ευαισθητοποίηση κυρίως των νέων ανθρώπων. Γι' αυτό και προσκαλέσαμε τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της πόλης μας και ευχαριστούμε δοθείς ευκαιρίες τόσο τους διευθυντές όσο και τους καθηγητές που συνόδευσαν τα παιδιά στο Πάρκο Αλτιν Αλμάζη και φυτέψαμε όλοι μαζί 108 δέντρα. Ως επιτοπλίστων ήταν βελανιδιές και αριές. Η βελανιδιά είναι γνωστό επίσης ότι συνδέεται άμεσα με την ιστορία εκτός από τις δρίες της Αλεξανδρούπολης. Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στολίσαμε χριστουγεννιάτικα φέτος και την μεγάλη, την Παμπάλα, πάνω από 100 χρόνια βελανιδιά κάτω στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, διαζώσεις οργανωμένα τοποθετήσαμε, φυτέψαμε αυτά τα 108 νέα δέντρα σε ένα πρόγραμμα γενικότερης δεντροφύτευσης στην Αλεξανδρούπολη. Έρχονται άλλα 200 δέντρα σε επικύρωση μιας συμφωνίας με την Πρεσβεία του Καναδά που στα πλαίσια εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Μας χαρίζουν για να φυτέψουμε 200 δέντρα από τον Καναδά οι ποικιλίες αυτές, πάλι στα πλαίσια μιας κατηγορίας βελανιδιάς, όπως ακριβώς το φύλλο αυτής της βελανιδιάς του Καναδά αποτυπώνεται και στη σημαία της χώρας. Επίσης, άλλη μια δωρεά από το Δασαρχείο και είναι δράσεις οργανωμένες που πολύ σύντομα θα προσκληθούν και πάλι νέοι άνθρωποι και πάλι μαθητές. Αυτή τη φορά ευελπιστούμε να προσκαλέσουμε και να ανταποκριθούν στην πρόσκληση οι μαθητές των δημοτικών της πόλης, ώστε να είμαστε τόσο μέσα στο γνώμονα, όπως σας είπα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όσο και στην γενικότερη ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων της περιοχής μας.